Καλή σας ημέρα, κύριε Μανολάκου. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο σας και σε όσους μας ακούνε. Λοιπόν, δεύτερη κάλπη. Ποιος ο στόχος του ΚΚΕ? Ο στόχος του είναι να βγει ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ για μια λαϊκή, μαχητική αντιπολίτευση. Άρα ενίσχυση των ποσοστών με σχέδιο, με ποιο σχέδιο? Και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Όλοι λένε, ενίσχυση θέλουμε. Ναι. Όλοι θέλουμε αντιπολίτευση. Κυβέρνηση θέλει κανένα? Από ό,τι φαίνεται, για να είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Εντάξει. Είναι ότι κυβέρνηση θα έχουμε. Θα είναι αντιλαϊκή. Είναι δεδομένο. Θα πάρει ακόμα σκληρότερα μέτρα. Και στην αντιπολίτευση μπορεί να υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά όμως θα είναι μια συνενετική αντιπολίτευση όπως ήταν και μέχρι τώρα, και αυτό το εξασφαλίζει το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% των νομοσχεδίων που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς αυτή την επιχειρηματολογία χρησιμοποίησε και το κόμμα Βελόπουλου χθες που είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή. Ναι, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια πραγματικότητα, και συνεπώς αυτό εξασφαλίζει, γιατί το σύστημα δεν θέλει μόνο μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, θέλει και μια συνενετική αντιπολίτευση. Αυτό λέμε να το σπάσουμε και να ενισχυθεί ακόμα πιο πολύ το ΚΚΕ, γιατί έχει δώσει αποδείξεις για τη μαχητικότητά του, την κυρία Μανολάκου, του με συγχωρείτε και τώρα. Τον αγώνα του υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Δεν το αμφισβητούμε αυτό, αλλά το μέτρο για το πόσο καλό είναι στην αντιπολίτευση είναι κάποιο κόμμα είναι τα όχι που λέει στα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Όχι μόνο, γιατί κανείς κρίνεται μέσα και έξω από τη Βουλή. Κοιτάξτε να δείτε, και θα έρθω σε πολύ επίκαιρα ζητήματα. Πριν τρεις μέρες είχαμε ένα νεκρό και δύο σακατεμένους στην Αυπηγό επισκευαστική ζώνη. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα και οι οικογένειες που θα βρεθούν ξεκρέμαστες. Ποιος ήταν εκεί μαζί τους? Τα συνδικάτα και το ΚΚΕ. Και μάλιστα κηρύσσοντας δύο συνεχόμενες μέρες απεργία και με κινητοποιήσεις και με συμμετοχή και όχι μόνο των ίδιων των εργατών αλλά και κόσμου και τις οικογένειες των εργαζομένων και πορείες μέσα στις γειτονιές. Κύριε Μανολάκου, όμως θα πει κάποιος ότι είναι καλή η στήριξη. Το ζήτημα όμως είναι ποιος θα είναι η κυβέρνηση προκειμένου να το έχει αλλάξει το πλαίσιο για να μην φτάσουμε στα δυστυχήματα αυτά. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι απέδωσε ο αγώνας, έτσι. Το αίμα του σκοτωμένου, εγώ θα σας έλεγα, είναι ότι δεσμεύτηκε αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση ότι θα επεκταθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλη τη ζώνη, την αυπηγοεπισκευαστική, που ουσιαστικά έχει παγώσει από το 2017, που δείχνει τις ευθύνες των κυβερνήσεων, εντάξει, από το 2017 μέχρι σήμερα, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η συλλογική σύμβαση τι περιέχει? Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής που δεν εφαρμαζόντουσαν, δηλαδή την πρόληψη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, εγώ θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μιλάτε για αντιλαϊκή κυβέρνηση με σκληρά μέτρα κτλ. Πόσο αντιλαϊκή όπως μπορεί να είναι μια κυβέρνηση την οποία ψηφίζετε από το λαό, και πόσο δόκιμο είναι να... Γιατί κάτι τέτοιο λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ κατ' ουσίαν, και το ΠΑΣΟΚ νομίζω, ότι ο λαός κάνει λάθος, αυτό μας λέτε. Δηλαδή... Εμείς λέμε, μην κοροϊδευόμαστε, ξέρουμε ότι πόσο πιέζεται και ο κόσμος να ψηφίσει κάτι που δεν θέλει. Εδώ το μαχαίρι στο και λαιμό, τον προηγούμενο δηλαδή. Μήνα, ναι, ακούστε, όταν μπαίνει στην κάλπη δεν σε βλέπει κανένας πάντως. Συμφωνώ, αλλά ξέρετε τα συστήματα. Στο Κερατσίνι ξέρετε πόσες πιάστηκαν με τη μέθοδο της αλυσίδας, ακόμα και νουθία, για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των αστικών κομμάτων. Τώρα
τι να σας πω, μην ανοίγουμε. Και εγώ να θυμίσω την περιοδία του Γεωργιάδη σε ένα εργοστάσιο με τον εργοστασιάρχη να νουθετεί τους εργαζόμενους. Μόνο που σας λέω ότι εργαζόμενος μπορεί να νουθετεί όποιος θέλει εμένα. Εγώ άμα θέλω στην κάλπη να ψηφίσω τον Πάπα της Ρώμης θα τον ψηφίσω. Συμφωνώ και εμείς το λέμε, αλλά οι πιέσεις, οι απειλές και τα ρουσφέτια πάνε σύννεφο εδώ και δεκαετίες. Καλά τα λέγε ο Πάγκαλος ο Μακαρίτης δηλαδή. Εντάξει, αυτό παρά ήταν προκλητικό. Πώς δε, αυτό έλεγε, συναλλαγή γίνεται. Τις ευθύνες του σάπιου συστήματος να τις ρίξεις στον κόσμο. Όταν κάνετε συναλλαγή κάνουν δύο, δεν κάνει ένας όμως. Ναι, αλλά υπάρχει ο εκβιαστής και ο εκβιαζόμενος. Εδώ είναι και εδώ δεν πρέπει να εξισώνεις το θύμα με το θήτη. Ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό να ενισχύσουμε για δυνατούς αγώνες για τα λαϊκά συμφέροντα μέσα και έξω από τη Βουλή. Και οι βουλευτές κομμουνιστές να ξέρετε ότι πηγαίνουν στους χώρους δουλειάς εκεί που είναι η τρομοκρατία, οι απολύσεις, τα μέτρα που δεν κατοχυρώνουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων εκεί στην πρώτη γραμμή. Άρα όσο πιο πολλοί βουλευτές του ΚΚΕ τόσο μεγαλύτερη συμπαράσταση στους εργαζόμενους. Ευχαριστούμε κυρία Μανολάκου, δυστυχώς πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε καλή δύναμη. Καλή σας μέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.